τραυματίες στην εντατική. Παιδιά που θα μεγαλώσουν ορφανά από πατέρα και ένα προκαταρκτικό σε εισαγωγικά ανεξάρτητο πόρισμα του ΟΣΕ, που μέσα σε 5 μόλις ημέρες προσπάθησε να κλείσει τη συζήτηση για το ποιος φταίει. Η επίσημη απάντηση πρέπει, σε εισαγωγικά και πάλι, να είναι η πιο βολική για όλους. Φταίει ο νεκρός οδηγός. Από εκεί και κάτω όμως, εσύ ούτε λίγο ούτε πολύ μας λες ότι ο νεκρός οδηγός είναι μάλλον ο τελευταίος που ευθύνεται για όλα αυτά που έχουν συμβεί. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει υπάρξει ένα γαϊτανάκι πραγμάτων που δεν έγιναν, γιατί ο σιδηρόδρομος, αντίθετα με άλλα μέσα μεταφοράς, έχει μια ιδιαιτερότητα. Άμα οδηγάς ένα λεωφορείο ή ένα αυτοκίνητο, αν σου φύγει το τιμόνι, είναι πάρα πολύ πιθανό ότι ό,τι συστήματα ασφαλείας και να υπάρχουν, η ζημιά, εντάξει, μπορεί και να γίνει. Αντίθετα, στο σιδηρόδρομο και με δεδομένη την ανάπτυξη της τεχνολογίας, υπάρχουν συστήματα τα οποία στην πραγματικότητα εκμηδενίζουν τις επιπτώσεις του ανθρώπινου λάθους. Και μάλιστα πολλά από αυτά τα συστήματα ο ΣΕ τα έχει αποκτήσει, αλλά δεν έχουν εγκατασταθεί, έχουν εγκατασταθεί και ας πούμε δεν δουλεύουν λόγω έλλειψης κονδυλίων, όπως έχουν δηλώσει και οι εργαζόμενοι. Επέτρεψέ μου να αναφέρω κάτι από το τέλος, το οποίο νομίζω συνοψίζει ακριβώς το τι δεν δούλεψε και τελικά είχαμε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Προσπαθώ να ανοιχνεύσω μια απάντηση στο πώς θα μπορούσε να αποφευθεί το δυστύχημα. Και λέω, έστω ότι ο μηχανοδηγός ήταν ξεκούραστος, χωρίς εξαντλητικά ωράρια, και απλώς έκανε το λάθος να αυξήσει ταχύτητα. Ανοίγω παρένθεση εδώ σε σχέση με το κείμενο. Καταλαβαίνουμε ότι το λάθος για έναν εργαζόμενο άνθρωπο είναι πάντοτε μια πιθανή εξέλιξη. Κλείνω την παρένθεση αυτή και αναφέρω επίσης ότι κάνω αυτή την, ας πούμε, μαθηματική σκέψη, έστω ότι ο μηχανοδηγός ήταν ξεκούραστος. Πρώτον, γιατί ο ΣΕ μέχρι στιγμής, τουλάχιστον εξ όσων γνωρίζω, δεν έχει απαντήσει σε σχέση με το ποιες ήταν οι βάρδιες του εργαζόμενου και τι είχε προηγηθεί αυτόν. Και δεύτερον, επειδή οι εργαζόμενοι έχουν κάνει πολλές καταγγελίες αναφορικά με τον μνημονιακό νόμο του 2010, ο οποίος στην πραγματικότητα αποψήλωσε τον ΟΣΕ από εργαζόμενους με τις μετατάξεις και φυσικά με τις μηδενικές προσλήψεις που έχει φέρει το μνημόνιο. Οπότε χρειάζεται να κάνουν πολλές φορές βάρδιες, οι οποίες, εντάξει, να το πούμε λίγο λαϊκά, δεν παλεύονται. Παλεύονται με τίποτα. Αντίστοιχες των ανθρώπων που βρίσκονται στα νοσοκομεία, ας πούμε, με την ίδια υποστελέχωση. Γενικά η υποστελέχωση δημιουργεί ακριβώς αυτή την εντατικοποίηση και την καταστροφή των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί. Ναι, ναι, το βλέπουμε και σε άλλους τομείς. Επίσης, επικίνδυνο στα νοσοκομεία, για παράδειγμα. Ναι. Είναι ήρωες οι γιατροί που μπορεί να δουλεύουν 48 ώρες συνεχόμενα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει και ότι οι επιπτώσεις που μπορεί να υπάρχουν από αυτό είναι πέραν της υγείας των γιατρών, που είναι πολύ σημαντική, είναι πάνω και στην υγεία των ασθενών σε πολλές περιπτώσεις. Τέλος πάντων, να ξαναγυρίσουμε στο δικό μας. Λες ότι αν τα έργα είχαν ολοκληρωθεί, ας πούμε. Ναι, αν είχαν ολοκληρωθεί τα έργα μιας διπλής γραμμής με ηλεκτρικό κτλ., τα οποία έχουν προκηρυχθεί και θεωρητικά θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το 2017, το τρένο δεν θα πήγαινε από την παράκαψη που θα έπρεπε να μειώσει, θα πήγαινε από την άλλη γραμμή. Mm-hmm. Βέβαια, για να πάει από την άλλη γραμμή, θα έπρεπε επίσης, πέραν των έργων, να υπάρχει και σταθμάρχη στο Άδενδρο, ο οποίος δεν υπάρχει για τους λόγους που αναφέραμε πιο πριν. Υποστελέχωση, μετατάξεις κτλ. Παρόλα αυτά, έστω ότι συνέχιζε από την παράκαμψη με αυξημένη ταχύτητα. Γιατί σύμφωνα με το πόρισμα, και εντάξει, όλα δείχνουν ότι έτσι είναι, σε ένα σημείο της διαδρομής όπου θα έπρεπε να τρέχει με 60, έτρεχε με 144. Mm-hmm. Εάν πήγαινε λοιπόν από την παράκαμψη με 144, το αγορασμένο σύστημα ασφαλείας που υπάρχει, ο κόφτης, ο λεγόμενος, θα μπορούσε να του μειώσει την ταχύτητα αυτόματα. Μόνο που αυτό το σύστημα δεν λειτουργεί. Επίσης θα μπορούσε να του το υπενθυμίσει ο σταθμάρχης. Μόνο που αυτός δεν υπάρχει και θα μπορούσε να τον έχει βοηθήσει ο προϊστάμενος. Μόνο που αυτός με την υποστελέχωση πρέπει να κόβει και εισιτήρια. Είναι πια και ελεγκτής ο προϊστάμενος. Επίσης θα μπορούσε να τον έχει ειδοποιήσει η φωτοσήμανση. Αλλά και αυτή δεν λειτουργεί. Οπότε βλέπει κανείς, μπορεί να το διαβάσει κάποιος αναλυτικά στο ρεπορτάζ, ότι τα πράγματα τελικά δεν είναι ακριβώς όπως θα έγραψε το προκαταρκτικό πόρισμα.
Και ελπίζω κι εγώ από την πλευρά μου, με την όποια παρέμβαση έχουμε στο δημόσιο λόγο, να καταφέρουμε να ασκήσουμε πιέσεις προς τη σωστή κατεύθυνση. Και δηλαδή, επίσης να ανοίξει και αυτός ο διάλογος για το πώς ξαφνικά μερικά πράγματα φαίνονται ως ανθρώπινα λάθη, ενώ έχουν πολυπαραγοντικές εξηγήσεις τελικά. Ναι, άλλωστε στο Άδενδρο είχαμε ξανά ένα ατύχημα.